Ο κύριος Δουζίνας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συνάδελφος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη τιμή και συγκίνηση να κλείνω αυτή την εξαιρετική συζήτηση που έγινε σήμερα. Και άκουσα πάρα πολλά με τα οποία συμφωνώ από τον κύριο Τζαβάρα, από τον κύριο Μανιό, από τον κύριο Σκανδαλίδη και από πολλούς άλλους από το Μάκη τον Παλαούρα τελευταία. Και εγώ θα ήθελα να μιλήσω λίγο γενικότερα. Να μιλήσω για τη φιλοσοφία της αντίστασης. Η ανθρωπότητα γεννιέται στην αντίσταση. Στη θρησκευτική παράδοση, ο Αδάμ και η Εύα παρακούν το Θεό και έτσι καταλήγουν στην κοιλάδα των δακρύων που ζούμε. Στη δικιά μας μυθολογία, ο Προμηθέας κλέβει τη φωτιά και έτσι ξεκινάει ο πολιτισμός. Και όλες οι μεγάλοι πολιτισμοί και όλες οι μεγάλες παραδόσεις έχουν ανάλογες ιστορίες γένεσης στην αρχή τους. Αλλά αν γεννήσουμε και στην πολιτική μας ιστορία, όλα αυτά τα δικαιώματα τα οποία σήμερα τα θεωρούμε δεδομένα και δεν μας ενδιαφέρει και πολύ όταν υποχωρούν, και τα πολιτικά και ατομικά δικαιώματα και τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα και αυτά που ονομάζουμε ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά γεννηθήκανε και βγήκανε στην πράξη με αγώνες, με θυσίες. Η ελευθερία γεννήθηκε μέσα από τους μεγάλους αγώνες για την απελευθέρωση των δούλων, τους μεγάλους εθνικοαπεριθωτικούς αγώνες για να φτιαχτούν, για να γίνουν οι λαοί ελεύθεροι, τα εργατικά δικαιώματα μέσα από τους μεγάλους αγώνες του 19ου αιώνα, που ήταν οι αγώνες ανάμεσα στον φιλελευθερισμό και στη δημοκρατία, και βέβαια και τα δικαιώματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα εδώ μέσα, το δικαίωμα της ψήφου. 150 χρόνια αγωνίστηκαν οι εργαζόμενοι στην Αγγλία αρχικά και μετά οι γυναίκες και οι σουφραζέτες για να αποκτήσουν το δικαίωμα της ψήφου. Και αν γυρίσουμε στην Ελλάδα να κοιτάξουμε τη δικιά μας ιστορία, τη σύγχρονη σχετικά ιστορία των τελευταίων 80 χρόνων, από την αντίσταση του ΕΑΜ μέχρι την αντίσταση του Πολυτεχνείου, την οποία γιορτάζουμε σήμερα, μέχρι την αντίσταση των τελευταίων 5 χρόνων που εκφράστηκε τόσο δυνατά απέναντι στην πλατεία των αγανακτισμένων, μέχρι το όχι του δημοψηφίσματος, όλες αυτές οι πράξεις, τα συμβάντα, όταν με ρωτάγανε στην Αγγλία γιατί ο ελληνικός λαός αντιστέκεται τόσο πιο πολύ από τους άλλους που ήταν σε ανάλογες συνθήκες, τους απαντούσα πιθανόν λίγο ρομαντικά: είμαστε τα παιδιά της Αντιγόνης. Και επειδή είμαστε τα παιδιά της Αντιγόνης, επειδή γεννηθήκαμε και η μυθολογία μας έχει γεννηθεί μέσα σε αυτή την αντίσταση, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Τελειώνοντας λοιπόν μια τέτοια σημαντική συζήτηση που έχουμε σήμερα, θα ήθελα να προσφέρω 4 θέσεις γύρω από τη φιλοσοφία της αντίστασης, που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πότε μια αντίσταση εγείρεται και πιθανόν και πετυχαίνει, και να μπορούμε πιθανόν να καταλάβουμε τι γίνεται και στο μέλλον. Πρώτον, η αντίσταση είναι νόμος της ύπαρξης. Είναι μια εμμενής αντιδύναμη σε κάθε δύναμη της εξουσίας. Οποτεδήποτε σχηματοποιούνται και σταθεροποιούνται σχέσεις εξουσίας, αμέσως υπάρχουν και αντιστάσεις. Και αυτές οι αντιστάσεις είναι επομένως καταρχάς ένα γεγονός, όχι μια υποχρέωση, ένα «ον», όχι ένα δέον. Δεύτερον, οι αντιστάσεις είναι πάντα τοπικές και πολύμορφες. Αναδύονται σε συγκεκριμένες συνθήκες. Όπως είπε ο Μάκης ο Μπαλαούρας, το Πολυτεχνείο δεν έγινε ξαφνικά. Υπήρχαν εκείνες οι συνθήκες και της αντίστασης και της καταπίεσης, η οποία μέσα σε μια μεγάλη διάρκεια οδήγησαν σε αυτό που έγινε. Και αυτές οι αντιστάσεις, οι πολύμορφες, οι πολυπίκυλες, αυτές που μπαίνουν πάντα μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, αυτές είναι θετικές και αρνητικές. Οι αρνητικές είναι οι αντιστάσεις που προσπαθούν να διατηρήσουν κάτι που πάνε να μας πάρουν. Οι θετικές αποδομούν τον αντίπαλο και ξαναφτιάχνουν νέους θεσμούς, νέες δυνατότητες. Όταν υπάρχει ανεργία, όταν η εξουσία οδηγεί στην ανεργία, η αντίσταση φτιάχνει νέες μορφές εργασίας, αυτοδιοικούμενες επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και κοοπερατίβες. Όταν η εξουσιαστική γνώση προωθεί τη μορφωμένη αγραμματοσύνη, η αντίσταση δημιουργεί εναλλακτικές αιστείες και μορφές γνώσης. Τρίτον, οι αντιστάσεις δεν εφαρμόζουν απλώς αξίες και αρχές,
ούτε έχουν προβλέψιμο σημείο συμπίκνωσης. Στην αντίσταση δεν οδηγεί απλώς η ιδέα της δικαιοσύνης ή της ελευθερίας, αλλά κυρίως η αίσθηση, η σωματική εμπειρία της αδικίας, το πεινάω, το δεν έχω δουλειά, το δεν έχω ελευθερία. Είναι δηλαδή, όπως λέω, και «ον» και «δέον». Αλλά παρότι είναι «ον», είναι δηλαδή κάτι που συμβαίνει τη στιγμή της έκρηξης, όταν σωματικά καταλαβαίνω ότι δεν αντέχω άλλο, ταυτόχρονα την ίδια στιγμή ασκώ το παλιότερο, πιθανόν το μόνο φυσικό δικαίωμα που έχουμε στη δικιά μας ιστορία, αλλά νομίζω και στην ιστορία όλων των λαών. Το δικαίωμα στην αντίσταση. Αυτό το δικαίωμα το οποίο εξουσίες και κυβερνήσεις και καθεστώτα έχουν προσπαθήσει να το διαγράψουν. Και αυτό πάντα επιστρέφει. Αυτό είναι λοιπόν που γιορτάζουμε σήμερα. Το δικαίωμα στην αντίσταση, όπως το εξέφρασε ο ελληνικός λαός, η δικιά μου γενιά, το 1973, και το οποίο πάντα επιστρέφει και θα επιστρέφει. Και είναι αυτή η επιστροφή του καταπιεσμένου, με την ψυχαναλυτική έννοια του όρου, η οποία επιτρέπει σε συστήματα, σε εξουσίες, σε καθεστώτα να μην πεθαίνουν, αλλά να ανανεώνονται και να κρατάνε τις κοινότητές μας ζωντανές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον συνάδελφο κύριο Τουζίνα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,